Γιώργος Ασαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Ατσαλάκη. Γεια σας, εσάς και στους αγρότες μας. Κύριε Ατσαλάκη, πριν από μερικές μέρες βγήκε μια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και παρουσίαζε θετικές προοπτικές στην ανάπτυξη, στην ελληνική οικονομία καταρχήν, και έδινε ρυθμούς ανάπτυξης 2,3, ενώ το μέσο όρο στην Ευρωζώνη είναι 1,2. Πώς βλέπετε αυτή την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και την ίδια στιγμή που ο πληθωρισμός πάει κάπως να αντιθασευτεί, πώς συνδυάζεται αυτό? Ναι, οι αξίσεις του ΑΕΠ, ξέρετε, μπορεί να γίνουν είτε μέσω εξαγωγών ή μέσω κατανάλωσης δανεικών ή ακόμα και κτύπωση χρήματος μέσω της ποσοτικής χαλάρωσης, για παράδειγμα. Οπότε αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να ανέβει το ΑΕΠ μέσα από πραγματική αύξηση της παραγωγής και όχι από δημοσιονομικές δαπάνες που πολλές φορές έχει γίνει στο παρελθόν, διότι αν δεν ανέβει η πραγματική παραγωγή και δημιουργηθεί η ζήτηση, θα τροφοδοτήσει και πάλι τον πληθωρισμό και θα ακυρωθεί η προσπάθεια που καταβάλανε πάρα πολλές χώρες με τόσο κόπο να σταματήσουν την άνοδο του πληθωρισμού, αφού βέβαια συσσωρευτικά έχει ανέβει ο πληθωρισμός κοντά στο 20% τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Δηλαδή έχουμε ήδη μεταφερθεί σε ένα άλλο επίπεδο τιμών, το οποίο φυσικά έχει μειώσει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Οπότε, αν αυτή η ανάπτυξη θα έρθει από αύξηση παραγωγής και κυρίως από αύξηση των εξαγωγών, θα έχουμε ένα σημαντικό όφελος, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία μόνιμη ανάπτυξη. Αν έρθει από δημόσιες δαπάνες, επειδή ξοδεύει παραπάνω χρήματα το κράτος, δυστυχώς θα πρέπει, για να έχουμε αυτή την ανάπτυξη και του χρόνου, να ξαναξοδέψει πάλι τα ίδια χρήματα ή και περισσότερα. Αυτή είναι μία σημαντική διαφορά μεταξύ μια υγιούς ανάπτυξης και μακροχρόνιας ανάπτυξης του ΟΑΕΠ έναντι μια πρόσχερης. Και εδώ να πούμε ότι στο παρελθόν ήταν προσφυλή τακτική να αυξάνουμε τις δημόσιες δαπάνες, διότι δεν επηρέαζαν τον πληθωρισμό. Κάτι το οποίο στη χώρα μας το κάναμε και φτάσαμε στη χρεοκοπία του 2010, διότι το κάναμε σχεδόν για 40 χρόνια και έτσι υπερχρεώθηκε η χώρα σε αυτό το επίπεδο. Τώρα ο κίνδυνος του πληθωρισμού τον αναφέρει, εξακολουθεί να τον αναφέρει και το δούνου του ότι έχει μειωθεί αρκετά, αλλά επειδή τα κράτη έχουν ανάγκη να κάνουν δημόσιες δαπάνες κυρίως για να αντιμετωπίσουν τις στρατιωτικές απειλές και να χρηματοδοτήσουν την πράσινη ενέργεια, που εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό ως προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάνε αυτές οι χρηματοδοτήσεις για να συμβάλλουν και στην ανάπτυξη του ΑΕΠ. Και επίσης χρειάζονται και σημαντικά κεφάλαια να αντιμετωπιστούν οι καταστροφές που συμβαίνουν από τα συνεχή και έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Και επίσης χρειάζονται επιπλέον χρήματα για να στηθεί μια ολόκληρη υποδομή πλέον από όλες τις χώρες γύρω από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, και πρέπει πλέον να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε προς την κατεύθυνση της υποδομής για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την τεχνητή νοημοσύνη, διότι η τεχνητή νοημοσύνη, πέρα από τους αλγόριθμους και τα δεδομένα, θέλει σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα. Έτσι, σήμερα μία εικόνα που φτιάχνουμε στο ChatGPT, για παράδειγμα, απαιτεί ενέργεια όσο χρειάζεται να φορτίσει ένα κινητό. Ή όταν κάνουμε ένα search, μία αναζήτηση στο ChatGPT σε σχέση με την Google, έχουμε πάνω από 10 φορές παραπάνω κατανάλωση ενέργειας.
Άρα λοιπόν αλλάζει τελείως το τρόπος που θα υπολογίζονται τα δεδομένα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτό όμως που θέλω να μας πείτε, επειδή όλα αυτά που μας περιγράφετε, λίγο πολύ ειδικά αυτό και με την προς ποια κατεύθυνση πάει η πράσινη ενέργεια και πόσο θα δαπανηθούν χρήματα και πόσα χρήματα πρέπει να εξοικονομηθούν και να δαπανηθούν για τις νέες τεχνολογίες που είναι και τεχνητή νοημοσύνη, το είχαμε σχολιάσει και σε παλαιότερη εκπομπή για την έκθεση Draghi. Πόσο κοντά είναι αυτά που λέει η έκθεση Draghi με αυτό που βγάζει το δούνο του αυτό το διάστημα? Κοιτάξτε, ουσιαστικά από όποια πλευρά και να αναλύσεις τα πραγματικά δεδομένα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, ένας αντικειμενικός κριτής θα φτάσει στο ίδιο αποτέλεσμα και στο ίδιο συμπέρασμα ουσιαστικά, διότι οι αριθμοί, ξέρετε, είναι στοιχεία τα οποία μας δίνουν πληροφορίες. Μπορεί να μην επιμερούν οι αριθμοί, αλλά πάντα περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και σε αυτές ανατρέχομαι. Και απλά τα παίρνουμε τις πληροφορίες και τα προβλήματα πλέον πρέπει να τα λύνουμε με βάση ένα σύστημα αρχών. Γιατί αν δεν έχουμε σύστημα αρχών, δεν είναι σίγουρο ότι θα τα απειλήσουμε. Οπότε ουσιαστικά συγκλίνουν οι απόψεις και του Δουνουτού και του Draghi για την έλλειψη ανταγωνιστικότητας, η οποία όλο και περισσότερο αυξάνεται στην Ευρώπη. Και επίσης η αναγκαιότητα το να περάσουμε στις νέες τεχνολογίες, διότι η παρούσα παραγωγική δομή έχει δημιουργήσει συνθήκες κορεσμού στην παραγωγικότητα και χωρίς παραγωγικότητα δεν μπορεί να αυξηθεί η ευημερία και μάλιστα μια παραγωγικότητα η οποία θα πρέπει να διαχέεται και να συμμετάχουν όλα τα νοικοκυριά χωρίς αποκλεισμούς, για να μπορέσουν να πούμε ότι έχουν και όλα τα νοικοκυριά μερίδιο στην ευημερία. Είναι ένα ζητούμενο που το τονίζουν κάθε έκθεση, διότι όλοι φτάνουν στο ίδιο συμπέρασμα. Μένει να δούμε εάν θα μπορέσει η ηγεσία της Ευρώπης να αποφασίσει να πάει προς την κατεύθυνση της έκθεσης Draghi, με ό,τι βελτιώσεις τυχόν χρειαστούν στην πορεία. Διότι και το θέμα της ενέργειας το έχει θίξει και η έκθεση Draghi, διότι έχουν ήδη δαπανηθεί πάρα πολλά λεφτά και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε πολύ ακριβή ενέργεια και χρειάζεται να γίνει μια συστημική προσέγγιση και ένα ανασχεδιασμός αυτών που έχουν αποφασιστεί μέχρι τώρα, με κύριο σκοπό φυσικά να σώσουμε τον πλανήτη μας. Επειδή το έχουμε ξαναπεί, αλλά καλό είναι να το υπομνήσουμε, όταν δαπανηθούν λεφτά στις νέες τεχνολογίες, δεν θα φτάσει πιο γρήγορα, θα μας το πείτε αυτό, πιο γρήγορα η ανθρωπότητα σε λύσεις που θα έχουν να κάνουν με αυτό που λέτε, δηλαδή με τη σωτηρία του περιβάλλοντος? Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτή την υπηρεσία μήπως θα κόψει δρόμο αντί για να πάμε την πεπατημένη με όσα έχουμε δει μέχρι τώρα στην πράσινη ενέργεια που είναι πολύ ακριβή, ας πούμε? Η τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό με την κβαντική υπολογιστική που αυξάνει την υπολογιστική ισχύ των υπολογιστών μπορεί να κάνει προσομοιώσεις για τις εξελίξεις διαφόρων φαινομένων μέσα από μαθηματικές εξισώσεις και άλλες μεταβλητές, τις οποίες θα μας έπαιρναν πολλά χρόνια να γίνουν με την υπάρχουσα τεχνολογία που έχουμε. Οπότε σίγουρα θα συμβάλλει στην επίσφαση αρκετών λύσεων και προβλημάτων και εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι το θέμα της ενέργειας και το πώς θα σώσουμε τον πλανήτη μας από την ενέργεια, διότι ο πλανήτη μας πρέπει να σωθεί και από άλλες απειλές, όχι μόνο από τα carbon emissions, από την ανθρακοποίηση, υπάρχουν και άλλες απειλές για τον πλανήτη, αλλά για το θέμα της ενέργειας θα πρέπει να προσανατολιστούμε στην πυρηνική σύνδεξη κυρίως,
Την πυρηνική σύνδεξη την έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από το κεφάλι μας, είναι ο ήλιος, ο οποίος ο ήλιος παράγει την ενέργεια με πυρηνική σύνδεξη, την οποία ή θα καταφέρουμε να την πάρουμε μέσα από προηγμένα φωτοβολταϊκά συστήματα σε συνδυασμό με μπαταρίες, ώστε να έχουμε συνεχή ενέργεια 24 ώρες 24 ώρες, ή θα κάνουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες να την παράγουμε εμείς εδώ στη Γη. Και οι έρευνες αυτή τη στιγμή πάνε και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το μέλλον της ενέργειας θα είναι σίγουρα η πυρηνική σύνδεξη. Ένα άλλο σημείο για να κλείσουμε με την έκθεση του Ντουνουτού ήταν το θέμα της ανεργίας. Είδε το Ντουνουτού, έκανε την εκτίμηση ότι θα κυμανθεί περίπου στο 10,5 για φέτος. Αν τώρα θυμούνται και οι ακροατές το 25% που είχαμε την περίοδο της κρίσης και το 45% που υπήρχε στους νέους, η σύγκριση νομίζω ότι είναι εμφανής στα αποτελέσματά της. Ενώ στην Ευρωζώνη θα κυμανθεί γύρω στο 6%. Θέλω να μου πείτε τώρα, αυτό όλο πώς το βλέπετε από τη στιγμή που υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών, υπάρχει ακόμα ένα 10,5, αλλά υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών, ας πούμε, στην Ελλάδα και στην, υψηλή εξειδίκευση, αλλά και σε εργατικό δυναμικό, και έχουμε τώρα το φαινόμενο που για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι επιχειρήσεις και να λειτουργήσει το μοντέλο ανάπτυξης, φέρνουν εργάτες από το εξωτερικό, δηλαδή φέρνουν εργάτες γης, γίνονται προγράμματα, ας πούμε, με εταιρείες που το κάνουν πλέον αυτό, από την Αίγυπτο ή φέρνουν από το Πακιστάν, ας πούμε, για συσκευασία και το καθεξής. Πώς βλέπετε να βγαίνει αυτή η εξίσωση? Κοιτάξτε, η ανεργία σε αυτά τα επίπεδα δεν είναι πολύ σημαντική. Η Αμερική έχει ανεργία αυτή τη στιγμή γύρω στο 4%, η Ευρώπη κοντά στο 6, είναι λίγο παραπάνω. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι κατά πόσο η κοινωνία είναι προετοιμασμένη, και λέγοντας κοινωνία εννοούμε κυρίως το εκπαιδευτικό σύστημα, να αλλάξει τα προγράμματά της, να εκπαιδεύει νέους στις νέες τεχνολογίες που έρχονται. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι αυτό αν δεν γίνει αργότερα θα αυξηθεί περισσότερο η ανεργία και κυρίως η ανεργία στους νέους, και τους νέους πρέπει να τους προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού και να τους δίνουμε ίσες ευκαιρίες, ίσες χρηματοδοτήσεις για να μπορέσουν να σχεδιάσουν και αυτή τη ζωή τους. Τώρα, γενικά το να φέρνουμε μετανάστες ή να εισάγουμε από οπουδήποτε εργατικά χέρια, και κυρίως ακόμα και στην αγροτική παραγωγή, ουσιαστικά αυτό αποτελεί ένα εμπόδιο στο να πάμε να αναζητήσουμε νέα σχήματα και νέες μορφές τεχνολογίας, οι οποίες θα μπορούν να υποκαθιστούν τα ανθρώπινα χέρια και κυρίως εργατικές εργασίες. Σήμερα υπάρχουν μηχανήματα, μικρομηχανήματα, μεγάλα μηχανήματα, τα οποία κάνουν ένα σωρό δουλειές αγροτικές, άλλα είναι αυτοματοποιημένα, άλλα είναι ημιαυτοποιημένα, τα οποία θα μπορούσε με μία μορφή συνεταιρισμού, για παράδειγμα, να τα αποκτήσει και να τα νοικιάζει κάθε φορά και σε άλλο αγρότη. Δεν ανάγκη ο κάθε αγρότης να πάρει ένα μηχάνημα, να το χρησιμοποιεί 5 ώρες την εβδομάδα και μετά το μηχάνημα να κάθεται, όπως κάνουμε συνήθως με τα περισσότερα αγροτικά μηχανήματα. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό θα μπορέσει να συμβάλλει και στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην λύση του προβλήματος της έλλειψης εργατικών χεριών. Και σε βάθος χρόνου θα μπορούσαμε να πούμε ότι επειδή η τεχνητή νοημοσύνη θα αυτοματοποιήσει μία σειρά εργασιών, ρουτίνες κυρίως, και αυτό θα γίνει πολύ σύντομα. Είδαμε ότι ήδη ο Έλον Μάσκ έβγαλε μία σειρά από ανθρωποειδή ρομποτάκια, όπου αλγόριθμοι κάνουν μία σειρά από δουλειές εξαιρετικά αποδοτικά. Σε 4-5 χρόνια αυτά θα μπουν στην αγορά και σίγουρα θα αυτοματοποιήσουν μία σειρά από δουλειές,
και κατά προτεραιότητα σίγουρα εκεί που υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών. Οπότε η ανεργία αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο σημαντική, όσο κυρίως πρέπει να εστιάσουμε στην ανεργία των νέων. Εκεί πρέπει να προσέχουμε πολύ. Μάλιστα, κάτι τελευταίο τώρα για να κλείσουμε. Επειδή έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το χρυσό και την άνοδο της τιμής του το τελευταίο διάστημα και πώς από αυτό επηρεάζει μια σειρά από πράγματα, υπολογίζεται, τώρα είναι γύρω στα 2.700 κάτι ας πούμε η ουγγιά και υπολογίζεται ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2025 θα πάει στα 3.000 που είναι ρεκόρ, έχει σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Τι σημαίνει αυτό και πόσο το επηρεάζουν αυτό το φαινόμενο, ας πούμε, οι γεωστρατηγικές εντάσεις και το αμερικανικό χρέος, και για να απαντήσετε συνολικά, η Κίνα και η Ρωσία που είναι δυνάμεις που έχουν συσσωρεύσει τα τελευταία 15-20 χρόνια πολύ μεγάλη ποσότητα χρυσού, τι πλεονεκτήματα και τι μειονεκτήματα έχουν σε αυτή τη χρονική φάση? Πολλές από τις χώρες αυτές οι οποίες έχουν εμπλακεί σε πολέμους, διότι ονειρεύονται να ξαναστήσουν αυτοκρατορίες όπως παλαιότερα, βλέποντας την εσωτερική διαμάχη που υπάρχει μέσα στην Αμερική, και επειδή έχουν τα περισσότερα χρέη τους στο δολάριο, είτε σε ευρώ, είτε σε γενικά σε ισχυρά νομίσματα, διότι τα δικά τους νομίσματα είναι ασταθή, οπότε επιδιώκουν να αγοράζουν δολάρια και για να ενισχύουν το δικό του σύστημα ως αποθεματικό νόμισμα, το δολάριο, αναμένουν ότι με τις ενέργειες τις οποίες κάνουν και αναστατώνουν την παγκόσμια κοινωνία με τις πολεμικές σειράξεις που προκαλούν, αναμένονται ότι τα νομίσματά τους θα υποτιμηθούν. Και γι' αυτό αγοράζουν χρυσό, για να μετριάσουν την υποτίμηση των νομισμάτων τους, διότι όσο θα υποτιμούνται τα νομίσματά τους, θα θέλουν ακόμα πιο πολλές περισσότερες μονάδες από το νόμισμά τους για να αποπληρώνουν τα χρέη τους που είναι εκφρασμένα σε δολάρια, σε ευρώ και άλλα ξένα νομίσματα. Οπότε αυτές οι χώρες, και κυρίως το Ιράν, η Τουρκία, η Ρωσία και η Κίνα, έχουν μεγάλες αγορές χρυσού, για να μειώσουν τις υποτιμήσεις των νομισμάτων τους που θα έρθουν κάποια στιγμή, διότι όπως είπαμε αλλάζουμε κύκλο αυτή τη χρονιά και την επόμενη θα δούμε μία σειρά προβλημάτων που θα κρατήσουν περίπου 2 δεκαετίες την παγκόσμια οικονομία, που θα είναι προβλήματα προσαρμογής. Βλέπουμε όμως και τον απλό κόσμο που επιδιώκει να αγοράσει χρυσό, και όχι μόνο, πολλοί αγοράζουν ρολόγια Rolex για παράδειγμα ή άλλα ακριβά ρολόγια και έχουν φτάσει τα μεταχειρισμένα, έχουν και διπλάσια τιμή από τη τιμή που τα αγόρασαν κάποια στιγμή, διότι τα θεωρούν ως ένα μέσο αποθήκευσης το χρημάτων τους, και το ίδιο κάνουν αφελώς και κάποιοι με bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα, τα οποία στις τιμές που είναι κάποια στιγμή θα χάσουν τα λεφτά τους, διότι τα κρυπτονομίσματα δεν αντιπροσωπεύουν κάποια αξία, είναι ένα μέσο μεταφοράς του, μάλλον απομείωση του πλούτου από αυτούς που ξέρουν, τα παίρνουν από αυτούς που δεν ξέρουν. Δεν λειτουργούν αυτά. Οπότε βλέπουμε την ανάγκη του κόσμου να κατοχυρώσει τα χρήματα τα οποία έχει επενδύοντας σε κάποια πολύτιμα μέταλλα. Έτσι πάνε πάρα πολύ στο χρυσό και κυρίως στις χρυσές λίρες που γνωρίζουμε εμείς. Και αυτό πρόκειται να συνεχιστεί, διότι είπαμε ότι τώρα ξεκινάει η αλλαγή του οικονομικού κύκλου. Οπότε θα δούμε τέτοιες ανασφάλειες της αγοράς συνεχώς. Η ανασφάλεια δηλαδή που δημιουργεί αυτό το περιβάλλον οδηγεί τον κόσμο σε κάτι το οποίο θεωρεί πιο σίγουρο να παγιδεύσει, ας πούμε, να αποθηκεύσει την αξία του. Ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Τσαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που είχαμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ.